Gözyaşımın her damlası. Φορώντας στρατιωτικές μπότες, μουσική υπόκρουση τραγουδιού που λέει «Μην κλαις αγάπη μου» και τίτλο στην ανάρτηση «Κύπρος είναι τουρκική», ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, προκαλεί. Μάλιστα αναρτά αυτό το βίντεο δύο ημέρες μετά τα επεισόδια των δυνάμεων του Ατήλα σε βάρος των ανδρών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Είχε προηγηθεί ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα ασφαλείας, Τσαγατάι Κιλίτς, δηλώνοντας την πρόθεση της Τουρκίας να προασπίσει τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή. İstemediğimiz durum derken, istemeyiz tabii ki böyle bir durumun meydana gelmesini. Ama biz oradaki, yani biz derken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, adadaki vatandaşlarının, soydaşlarımızın haklarını ve hukukunu korumak konusunda da son derece kararlı olduğunu her platformda dile getiriyor. Το αποτύπωμα που άφησε η απόπειρα των δυνάμεων κατοχής να ανοίξουν δρόμο πάνω στην πράσινη γραμμή με την επίκληση ανθρωπιστικών λόγων απαντήθηκε από τη διεθνή κοινότητα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν οδηγία ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στα κατεχόμενα. Έντονη ήταν η αντίδραση και από τον φιλέλληνα γερουσιαστή Μενέντες και από πολλούς Αμερικανούς βουλευτές. Στην Αθήνα όλοι βλέπουν τουρκικό σχέδιο δημιουργίας τελεσμένων. Να ξέρετε ότι πίσω από αυτές τις προκλήσεις πάντα υπάρχει ο δάχτυλος της Τουρκίας και συγκεκριμένα του κ. Ερντογάν. Δεν κάνει τίποτα η τουρκοκυπριακή πλευρά χωρίς να έχει τις εντολές και από τον Τούρκο πρόεδρο. Είναι μια άλλη τύπου εισβολή, θα την έλεγα εγώ, στην προκειμένη περίπτωση στα κατεχόμενα. Είναι μια νεκρή ζώνη. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια. Αυτό το κράτος είναι ένα κράτος μαριονέτα. Δηλαδή δεν υπάρχει τουρκοκυπριακό κράτος, δεν υπάρχει τουρκοκυπριακή δημοκρατία. Είναι ουσιαστικά η Τουρκία εκεί η οποία λειτουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν στην ουσία όλα αυτά που γίνονται, γίνονται ελαίο της Τουρκίας. Οι εργασίες πάντως συνεχίζονται, αυτή τη φορά λίγα μέτρα πίσω από την πράσινη γραμμή, ενώ όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το θέμα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα.